Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στην αρμολόγηση του 20 ου πρωτοτεύχου του Μυθικού του τενικού, το πλοίο Μύθο από την Ασέτ, όπω μα το γράφει. Από ό,τι βλέπω στι οδηγίε, σήμερα θα έχουμε μόλι ένα μεταλλικό κομμάτι. Ελπίζω να το βρήκατε όλοι. Να ευχηθώ καλό που σου σε όλου, γιατί το βλέπετε Παρασκευή. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα σε όλου. Ε, εύκολο θα είναι σχετικά σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται, γιατί κάποιε βίδε τώρα, μάλλον εκεί είναι αλενόβιδες ενώ εγώ μάλλον δεν θα έχω αλενόβιδες ε, Όχι Κι όμως και εγώ έχω αλενόβιδες Πήρα το τεύχος όπου είχε το αλενάκι Αλλά το αστείο είναι Ότι τι που έβαλα το αλενάκι. Πρέπει να βρούμε το αλενάκι γιατί έχω κοντά μου το κατσαβιδάκι. Είχα πάρει και το τέφο. Τώρα, μάλλον το αλενάκι δεν το έβγαλα. μέσα στο τέφο. Οπότε, εδώ το μισό. Και βρήκα και το αλενάκι. Όπου εντάξει, είναι μικρούτσικο σχετικά κοινό αλενάκι. έχουμε και στο μαγαζί ένα σχασμό τέτοια. Δηλαδή, και αυτό, αν πει να το φάμε. Θα βρούμε τέτοια αλενάκια δεν είναι. Γιατί όντω και το δικό μου είχε Άρα, από παλιά είναι αλενόβιδε. Απλά επειδή τα αλενάκια είχαν έρθει έξτρα σε σακουλάκι εκτό. Μάλλον γι' αυτό δεν ήταν στα δικά μου. Δεν πειράζει, είχα πάρει εκείνο το τεύχο 15. Γιατί πάλι φέρνουμε το κοιτός στο οποίο ουφ, έχει γίνει τέρα. Φαντάζομαι αυτό θα είναι να μπει εδώ. Και επειδή είναι όλε να σφίξουν σε μέταλλο. Α! Αυτέ που είναι για το αλενάκι. Γιατί μάλλον αυτέ είναι για το αλενάκι. Βλέπω να έχουν πάσα. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Μόνο που δεν έχουν πάσα είναι κάτω. Οπότε δεν μας πειράζει ε, ιδιαίτερα αυτό θέλω να δω αν έχει κάποιο τρόπο να το βάλουμε γιατί βλέπω ότι δεν πολύ ευθύ πο, πο, και δεν θέλω να το γρατζουνίσω τώρα πες ότι αυτό είναι να να κάτσει εδώ αλλά όλο και κάποιο κολπάκι θα έχει να ευθυγραμμίσουμε πρώτα τις τρύπε ή κάτι και μόνο αυτό για αυτό το τέφος. ένα μεγάλο κομμάτι του κήτους μικρούτσικο, μικρούτσικο θα μπορούσα να δώσει και ακόμα κανένα κομμάτι αλλά εντάξει 140 τεύχη είναι το πως θα σπάσουν τα τεύχη δηλαδή τώρα δες εδώ ας πούμε πάει να μπει αλλά εδώ στο ένα μπαίνει το άλλο δεν το αφήνει να μπει τι έχει γίνει εδώ πέρα πρέπει πρώτα να το βάλουμε κάπου κάτω δεν μπορώ να το κουμπώσω δεν μπορώ να το βρω, δηλαδή πώ μπαίνει. Μα δείχνει κάποια συγκεκριμένη οδηγία. Λέει πρώτα ξες, βάλε αυτό και μετά εκείνο. Ναι, μάλλον κάπω έτσι. Τώρα, τώρα φαίνεται να κούμπουσε. Ναι, τώρα φαίνεται να κούμπουσε. Ε, το έχω λίγο. Το φόλιασα λίγο πρώτα εδώ ε, με το χέρι. Το φόλιασα λίγο εδώ για να κάνει να μπει και μετά κούμπουσε μια χαρά. Τώρα η οι βίδε με το αλενάκι παίζουν ότι θα σφίξουν εύκολα. Δεν θέλω να φάμε το αλενάκι. Κατσαβίδια έχω μπόλικα από διάφορε συλλογέ. Είχα πάρει τότε καμιά 6-7 φορέ το τέφι το του Dodge που έδινε ένα κατσαβίδι και άλλα κι άλλα. Όπου ήταν στο πρώτο τέφο και ήταν οικονομικά τα τέφι για να έχω κατσαβίδια. Ναι, μια χαρά είναι. Γιατί τώρα εδώ θα ζωρίσει. Τώρα εδώ θα ζωρίσει. Επειδή το αλενάκι είναι γωνιακό, θέλω να δοκιμάσω να βάλω πρώτα τη βίδα σιγά. Σιγά που θα πετύχει αυτό, εδώ τώρα θα μας πάρει ώρα το όλο σφίξιμο γιατί το αλενάκι, ναι, θέλει βγάλε, βάλε, βγάλε, βάλε και τις δύο βίδες εδώ, ε, πήρε όμως πήρε να σφίγγει κανονικά, πήρε να σφίγγει κανονικά η βίδα και σφίγγει πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Η μία βίδα είναι ένα μπει εδώ, το αλενάκι, η άλλη να μπει κάτω αφού η μία έπιασε. Θα δοκιμάσω να βάλω μία με το χέρι πρώτα, σιγά και έφυγε βίδα τέρμα μέσα, βγήκε μπροστά μπροστά έτοιμη για ταξίδι Όχι oh. γιατί oh, yeah, είναι αρκετά μικρές φίδες δύσκολο να μπει πρώτα με το χέρι θέλω έτσι να δοκιμάσω Α, ah, βασικά κρατώντα το έστω έτσι μήπως βοηθήσει παραπάνω όχι με το χέρι ζόρικο πω, πω, θα παίρνουν πόση ώρα αυτές ρε φίλε που έχουν το αλενάκι αυτές με το αλενάκι θα παίρνουν ειλικρινά αρκετή ώρα γιατί είναι το αρενάκι που θα το βαράμε μερικές στροφές Μετά θα πρέπει να το βγάλουμε για να σφίξουμε Αλλά φαίνεται να βιδώνει κομπλέ Δηλαδή ούτε να ζορίζει φαίνεται ούτε κάτι Έλα Ας πάνω, θα κάτσω να βάλω και τις άλλες και θα τις καραγάρω μετά όλες μαζί βασικά Να βάλουμε και τις, τις κατσαβιδόβιδες όπου Κάτσε γιατί μας έχει δώσει τόσες Μας έχει δώσει πέντε Δύο εφεδρικές πέντε βίδε, μία εφεδρική. Α, ναι, όχι, τέσσερα έχουμε. Είδα τρία. Νομίζω ότι έχουμε μόνο τρία, όχι τέσσερα έχουμε. Εντάξει. Εδώ επειδή δεν έχουμε πάσα, εδώ θα χρειαστεί η λαδάκι. Στι άλλε βίδε, επειδή είχαμε πάσα, δεν θα χρειαζόμασταν λαδάκι. Εδώ σε αυτέ τι τέσσερις τώρα, ε, εδώ θα χρειαστούμε λαδάκι όμω. Γιατί ναι, θα ζωρήσει η φάση και πιο δεν με βολεύει τόσο αυτό που μα είχε δώσει ο Ιτανικό. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν με βόλεψε πολύ στο να ασκήσω πίεση. Εκείνο το κατσαβίδι. Αυτά τα κατσαβίδια που είχαμε παλιά από το Dodge, νομίζω. Ήταν αυτό. Αυτά με είχαν βολέψει λίγο παραπάνω στο να ασκήσω δύναμη στο... στο. να ασκήσω λίγο παραπάνω δύναμη στη δίδα Δεν θα, τις... δεν θα την καργάρω. Θα τι βάλω μια όλε. Θα το δω πώ πατάει. Και μετά θα τι καργάρω όλε μαζί. Οπότε αυτέ δεν θα πάρουν πολύ ώρα που είναι το κατσαβίδι. Αυτέ θα θα πάρουν πιο πολύ ώρα θα είναι με το. Αυτέ που θέλουν να σφίξει με το, με το αλενάκι. Με το άλεν. Και εκεί θα είναι θέμα. Έλα, λέ. Εκείνε θα πάρουν λίγο παραπάνω. Εντάξει. Εύκολο, εύκολο και γρήγορο τεφχάκι. Θα ήθελα έστω κάτι ακόμα. Χθε τι άντε, αφού μόνο αυτό, δώσε και το πάνω κομμάτι ή κάτι από εδώ, ξέρω εγώ. Όχι, τι κάτι από εδώ. Θα είναι, στο επόμενο θα είναι ένα μεγάλο μαύρο, ξέρω εγώ. Ή στο μεθ' επόμενο που τα μοιράζει ωραία τα τεύχη. Δεν δίνει, α πούμε, συνεχόμενα τεύχη μόνο κήτο. Δηλαδή, ένα τεφχονστά έχει κήτο. Είχαμε να δούμε κήτο κανένα δύο-τρία Ή κανένα δύο-τρει φορέ. Ε... Είχαμε άλλα. Τώρα το λαδάκι δεν θα μα χρειαστεί να το κάνουμε στην άκρη, να μην μα φύγει εδώ και έχουμε κανένα αστείο. Εδώ. 4 από τι. Πώ τι λέει? 4 IM κάτω. 4 από τι AM κάτω. Και 2 KM όπου είναι αυτέ που είναι με το αρενάκι. Εδώ πάνω. Και φαντάζομαι και εδώ θα συνεχίσουμε με αρενάκι. Α. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Ε, αυτά. Δώστε μου ένα λεπτό να τι φύξω μόνο και να επιστρέψουμε απλά για να κλείσουμε. Γιατί ναι, δεν έχουμε και πάρα πολύ τέτοιο εδώ. Και είμαστε πανέτοιμοι. Αυτέ φίξανε, okay, όχι, θέλουν λίγο παραπάνω ζώρι, αλλά ναι, με το κατσαβίδι πολύ πιο εύκολα μπορεί να ασκήσει τη δύναμη εδώ. Το αλενάκι είναι λίγο πιο περίεργο, πιο ζώρικο γιατί μέσα εδώ μισή-μισή στροφή μέχρι να το βρει, να κάτσει καλά και δεν τι έχω καργάρει τελείω. Δηλαδή τώρα θέλω να δω αν έχει, έχει κι άλλο. Ναι. Βλέπετε ότι δεν του ασκώ ιδιαίτερη πίεση, αλλά κατεβαίνει κι άλλο. Τις, ε, δεν θα τι καργάρω άλλο αυτέ. Δεν θα τι κάνω όπω με τι κατσαβιδόβιδε για να μην. Ε, για να μην φάω το αλενάκι μου γιατί ήδη, ε, ήδη έχει πατήσει τέλεια το κομμάτι δεν έχει κάποιο θέμα κοίτα ειδικά εδώ ή κάτω να βρει τη γωνία του είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο είναι λίγο περίεργο τι μας τις βάλανε έτσι αυτές εδώ δηλαδή βλέπετε ότι έχει ακόμα δεν ασκώ κάνει ιδιαίτερη δύναμη και έχει ακόμα να πάρει στροφή. Δεν θα ασχοληθώ όμω άλλο με εκείνε. Γενικά το κατσαβίδι, όπω είπα, είναι πιο εύκολο. Το αλενάκι είναι πιο ιδιαίτερο. Όχι ότι δεν βρίσκεται, αλλά είναι πιο ιδιαίτερο εργαλείο. Ε, οπότε για να μην το φάμε, γιατί ναι, δεν τι έχω καργάρει τελείω, αλλά βλέπετε ότι το κομμάτι έχει πατήσει μια χαρά. Δεν εξέχει καθόλου, δεν έχει φύγει κατά χιλιοστό εδώ, τίποτα. Ούτε, ούτε παίζει, ούτε κάποιο τζόγο έχει. Δεν μην, ε, μην ασχοληθείτε τόσο με τι ε, αλληνόβιδε. Πιάστε τι, βάλτε μια να πιάσουν καλά, για να μην κάθεστε και κάθε λίγο. Σφίξε, 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 σφίξε. Είναι λίγο πιο μπελαλίδικο. Πάρα πολύ όμορφο όμω έκατσε πάρα πολύ ωραία και αυτό πολύ μικρό και εύκολο τεχάκ, κοιτάξτε είναι μεγάλο το μεταλλικό κομμάτι που μας έδωσε δηλαδή σε σχέση με τα άλλα βλέπετε είναι, είναι αρκετά μεγάλο, είναι σχεδόν διπλάσιο από το πρώτο αλλά ναι είναι μόνο αυτό, ίσως θα ήθελα να δώσει και το πάνω για να έχουμε κάνει λίγο δουλίτσα παραπάνω γιατί φαντάζομαι ότι και σε επόμενο τεφός αν μας έχει μόνο ένα μαύρο κομμάτι πάνω, πάλι θα είναι σχετικά μικρούτσικο θα δούμε. Αυτά. Εύκολο, γρήγορο τεύχο. Μόνο λίγε βίδε σε μέταλλο. Και ευτυχώ από εδώ το μαύρο έχει ήδη πάσα. ότι είμαστε μια χαρά. Αν είχαν και κάτω πάσα, θα ήμασταν ακόμη πιο ωραία. Το εκτιμούσα λίγο παραπάνω. Αλλά ναι, δεν βαριέ. Αυτά. Το βλέπετε κι εσεί. Μου γράφετε κάτω στα σχόλια. Ναι, πώ σα φάνηκε ό,τι θέλετε. Να συμβιθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο που σου Και καλό μήνα σε όλου με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι, και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.